Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Χοιρινό ρόστο. Φτιάχνεται σχεδόν σε όλα τα νησιά και στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Σε κάθε νησί με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα θα σας δείξω την πιο απλή και την πιο νόστιμη εκδοχή. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το χοιρινό ρόστο θα χρειαστούμε 2 κιλά χοιρινό μπούτι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 4 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 2 φύλλα δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 150 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, 500 γραμμάρια ζυμαρικά νούμερο 5, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, κεφαλοτήρι, ρίγανη, πιπέρι και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να κόψουμε το κρεατάκι μας. Αλλά να βάλουμε και την κατσαρόλα μας μπρος. Να αρχίζει να καίει, γιατί θα φτιάξουμε το πιο ωραίο κοκκινιστό ever. Τέρμα φωτιά, εδώ. Το καπάκι το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, το αφήνω στην άκρη. Και εδώ πέρα έχω χοιρινό μπούτι, μπορείτε να βάλετε όποιο κομμάτι χοιρινό θέλετε. Μπορείτε να βάλετε λαιμό, πανσέτα, ό,τι σας αρέσει. Βέβαια, με πανσέτα και με λαιμό το φαγητό μας θα βγει λίγο πιο λιπαρό. Άμα δεν σας πειράζει αυτό, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, θα κόψουμε σε μεγάλα κομμάτια το κρέας μας εδώ. Και ξαναλέω για ακόμα μία φορά ότι πάντα μα πάντα προτιμούμε να κόβουμε το κρέας μας μόνοι μας, όχι ο χασάπης, εκτός αν να το μαγειρέψουμε την ίδια ημέρα. Εδώ. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Θέλουμε το ξύλο κοπής εδώ, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Καινούριο σύστημα είναι αυτό, δεν ξέρω γιατί το κάνω. Μ' αρέσει. Ακριβώς πάνω από την κατσαρόλα βάζουμε το ξύλο κοπής, ρίχνουμε ελαιόλαδο, πιπεράκι. Δημήτρη, όταν μαγειρεύεις βάζεις αλάτι και πιπέρι? Βάζω. Φρεσκοτριμμένο? Φρεσκοτριμμένο, το πιπέρι. Το πιπέρι το έχεις τριμμένο? Ναι. Γιατί ρε φίλε, τρίψεις το φρέσκο, έχει άλλη μαγεία. Είναι πολύ πιο ωραίο. Κοίτα εδώ, μια χαρά. Αλατάκι, πιπεράκι, ελαιόλαδο. Ο κρέας μας πάει μέσα στην κατσαρόλα. Και θα αρχίσουμε να του δίνουμε ωραίο χρωματάκι. Εδώ. Δεν ανακατεύουμε όλη την ώρα. Το ξύλο κοπής πάει πίσω. Το καινούριο ξύλο κοπής για να ψιλοκόψω και το κρεμμυδάκι μου. Εδώ. Κεράκι. Και πάμε. Το φαγητό μας θα ψηθεί για τουλάχιστον 2 ώρες στην κατσαρόλα. Οπότε δεν έχει σημασία άμα ψιλοκόψετε ή χοντροκόψετε το κρεμμύδι. Γιατί θα λιώσει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν το βάζουμε στο blender, στο mixer. Θα ψιλοκόψουμε με το μαχαίρι εδώ, χοντρά κομμάτια, δεν μας πειράζει. Και το κρεμμύδι πάει και αυτό μέσα, εδώ. Θέλουμε αρκετό σκόρδο και όταν λέω αρκετό, το εννοώ. Στο τέλος το φαγητό μας δεν θα μυρίζει σκόρδο, μην το φοβάστε. Βάλτε το, πραγματικά θα κάνει το φαγητό πιο νόστιμο. Θέλω σκόρδο. Ωραίες φετούλες. Τέλεια. Πάει και το σκόρδο μέσα. Και κάτι φανταστικό άρχισε να γίνεται σε αυτή την κατσαρόλα. Το βλέπετε. Παναγία μου. Τώρα, ήρθε η ώρα για μυρωδικά. Δεν θέλω να είστε τσιγκούνιδες. Θα βάλετε ό,τι μυρωδικά σας αρέσουν. Εγώ θα βάλω λίγο δενδρολίβανο. Τρελαίνομαι για δενδρολίβανο. Εδώ. Και βέβαια λίγο θυμαράκι. Θυμαράκι, δενδρολίβανο, σκόρδο, κρεμμύδι. Κοιτάξτε εδώ μια κατσαρόλα. Πραγματικά ξέρεις ότι το φαγητό θα βγει πεντανόστιμο. Ανακατεύουμε την κατσαρόλα εδώ. Να δώσουμε χρώμα σε όλο μας το κρεατάκι. Τελειώ. Δώστε πολύ καλό χρώμα στο χοιρινό σας. Θα προσθέσω 2 φυλλαράκια δάφνης. Θα προσθέσω μέσα τον πελτέ ντομάτας. Και θα ανακατέψω λίγο ακόμα. Θέλω να ανακατευτεί ο πελτέ ντομάτας.
μαζί με τα υπόλοιπα υλικά πριν σβήσω την κατσαρόλα μου εδώ. Φανταστικό. Ένα νόστιμο φαγητό. Ένα comfort πραγματικά μαμαδίστικο φαγητό. Και τώρα ήρθε η ώρα να σβήσουμε την κατσαρόλα μας με το κρασί μας. Θέλω καλής ποιότητας κρασί. Αν μπορείτε να πάρετε γλυκό κρασάκι τύπου μαύρο δάφνη ή ό,τι άλλο σας αρέσει, μπορείτε να βάλετε. Άμα δεν βάλετε γλυκό κρασάκι, θέλω να προσθέσετε λίγο ζάχαρη. Περίπου μία κουταλιά της σούπας κοφτή ζάχαρη. Ή γλυκό κρασί ή κρασάκι με λίγο ζάχαρη. Θέλουμε το κρασί μας μέσα, θέλουμε να ανακατευτεί με τα υπόλοιπα υλικά, να μας βγάζει αρώματα το φαγητό μας. Και όσο πιο ποιοτικό το κρασί, τόσο πιο ποιοτικό το φαγητό μας. Τώρα, θα προσθέσω και όλα τα υπόλοιπα υλικά μου. Την ντομάτα μου. Το ζωμό μου. Άμα δεν έχετε ζωμό, νεράκι με έναν κύβο κοτόπουλο ή λαχανικών. Τώρα είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Θα καπακώσουμε και θα σιγοβράσουμε το φαγητό μας. Δεν θέλουμε να το βράσουμε πάρα πολύ δυνατά, θέλουμε σιγανή φωτιά. Γιατί δεν θέλουμε να εξατμιστεί η υγρασία. Αυτή την υγρασία που θα μείνει στο φαγητό, γιατί θα βγει αρκετά ζουμερό, τη χρειαζόμαστε για να μαγειρέψουμε στη συνέχεια τα ζυμαρικά μας. Θα σουρώσουμε το κρέας, το βγάλουμε στην άκρη και σε αυτό το ζουμί που θα μείνει θα ψήσουμε τα ζυμαρικά μας. Άμα το ζουμί εξατμιστεί, θα πρέπει να προσθέσουμε και άλλη υγρασία οπωσδήποτε. Αλλά άμα κάνετε αυτό που σας λέω, δηλαδή να κλείσετε με καπάκι και να σιγοβράσετε για περίπου 2 με 2,5 ώρες μέχρι να μαλακώσει το κρέας, το ζουμί θα είναι αρκετό για να μαγειρέψουμε τα ζυμαρικά. Οπότε, με το που μαλακώσει το κρέας, σε 2-2,5 ώρες, ξεκινάμε να μαγειρέψουμε και τα ζυμαρικά και να σερβίρουμε. Αρχικά το ρόστο σερβιριζόταν με σάλτσα ντομάτας, ενώ όσο περνούσαν τα χρόνια προσθέθηκε το κρέας σε κομματάκια, συνήθως χοιρινό αντί για φιλέτο, ενώ πλέον η συνταγή μπορεί να σταθεί και με κοτόπουλο αλλά και βοδινό κρέας αντί του παραδοσιακού χοιρινού. Είναι αξιοσημείωτο πως ακριβώς το ίδιο φαγητό φτιάχνεται παραδοσιακά σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Λέγεται και κυκλαδίτικο ρόστο, καθώς φτιάχνεται επίσης την Πάρο, τη Σαντορίνη, την Ίο και τη Σύφνο. Χοιρινό ρόστο με δενδρολίβανο και μπύρα θα συναντήσουμε στην Κεφαλονιά, ενώ στην Κύπρο φτιάχνουν ρόστο με πολλά είδη κρέατος, κυρίως με κυνήγι. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Πραγματικά μας χοβολάει όλος ο τόπος και θα βγάλουμε το κρέας από μέσα. Όπως σας είπα, αλλά λιώνει, προσεκτικά το βγάλετε, μην σας σπάσει. Θέλουμε να μείνουν κομμάτια από το κρέας για να σερβίρουμε ωραία στη μερίδα. Και όπως βλέπετε, έχει μείνει αρκετό ζουμάκι μέσα στην κατσαρόλα. Σε περίπτωση που δεν έχει μείνει αρκετό ζουμάκι μέσα στην κατσαρόλα, σημαίνει πως δεν με ακούσατε και είτε δεν βάλατε καπάκι, ένα, είτε παραβράσατε το φαγητό σας. Το βράσατε σε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Δεν πειράζει όμως και να κάνετε κάποιο λάθος, όλα διορθώνονται γιατί. Γιατί πάντα έχουμε λίγο νεράκι δίπλα μας να προσθέσουμε σε περίπτωση που χρειαστεί. Τώρα, πολύ σημαντικό αυτό το στάδιο που θα σας δείξω. Με το που βγάλετε το κρέας από τη φωτιά, κατευθείαν μα κατευθείαν, κλείστε με μεμβράνη για να μην αφυδατωθεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που δείχνουμε και με τις πατάτες, που όταν τις βγάζουμε τις αφήνουμε να σουρώνουν στην άκρη και να αφυδατωθούν, γίνεται και με το κρέας. Επειδή είναι σαν κάρβουνο αυτή τη στιγμή το κρέας, έχει την τάση να αφυδατώνεται και να ξεραίνεται. Οπότε, κλείστε με μεμβράνη, αφήστε στην άκρη και πάρτε τα ζυμαρικά σας. Εγώ έχω πάρει αυτά τα ωραία ζυμαρικά με πολύ μικρή τρύπα στη μέση, το νούμερο 5, και ουσιαστικά έτσι όπως είναι θα τα ρίξουμε μέσα στην σάλτσα μας. Τώρα, δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά εδώ να βράσουν τα ζυμαρικά μας. Θα έχω λίγο νεράκι δίπλα μου και σε περίπτωση που δω ότι χρειαστεί λίγο παραπάνω νεράκι για να μαγειρέψουμε τα ζυμαρικά, θα προσθέσω. Θέλουν περίπου 10 λεπτάκια, οπότε σε 10 λεπτάκια θα είναι έτοιμα. Και μόλις είναι έτοιμα, θα σερβίρουμε με μπόλικο τυράκι από πάνω. Εδώ, ανακατεύουμε όλη την ώρα. Και τα ζυμαρικά, επειδή έχουν το άμυλο, θα δέσουν τη σάλτσα μας. Θα γίνουν φανταστικά. Και σε 10 λεπτά θα φάμε το πιο νόστιμο φαγητό του κόσμου. Η πρώτη γραπτή αναφορά σε ζυμαρικά τοποθετείται το 1154, λίγο πριν από το θάνατο του μονάρχη της Σικελίας, βασιλιά Ρότζερ του Δεύτερου, και περίπου έναν αιώνα πριν από τη γέννηση του Μάρκο Πόλο. Τότε, ο χρονογράφος και γεωγράφος Αμπού Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Αλεντρίσι, στο βιβλίο Book of Roger,
αναφέρει ότι στην περιοχή Τράμπια της Σικελίας οι κάτοικοι έπλαθαν ένα μακρύ ζυμαρικό από σκληρό σιτάρι και ότι το προϊόν αυτό παρασκευαζόταν σε μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Και τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ, χύλωμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να θες να τα χυλώσεις τόσο πολύ τα ζυμαρικά δεν γίνεται. Αλλά εδώ πέρα γίνεται. Γιατί είμαστε πολύ σοβαρή επιχείρηση. Πιατάρα. Και πάμε να σερβίρουμε. Βέβαια, εντάξει, εδώ πέρα μπορείτε να σερβίρετε ακόμα και πιο οικογενειακά σε μια πιατέλα. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Λίγο ακόμα. Να βάλω κι άλλο, παιδιά. Να βάλω κι άλλο. Όχι, γιατί πρέπει να βάλω και το κρεατάκι μου. Κοιτάξτε εδώ. Το κρεατάκι έχει μείνει ζουμερό και ωραίο. Πόσα κομμάτια θέλετε, ένα ή δύο? Τρία. Δύο είναι αρκετά. Για μια μερίδα, Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Και τυράκι. Τώρα μπορείτε να βάλετε κεφαλοτήρι, γραβιέρα, φέτα, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έχω ένα ωραίο κεφαλοτήρι εδώ, κοιτάξτε. Βέβαια, σε κάθε νησί χρησιμοποιούν το δικό τους τυρί. Άμα το κάναμε στην Άξο, θα βάζαμε, βέβαια, γραβιέρα Νάξου. Οπωσδήποτε, στο τέλος, πρέπει να ρίξετε δύο υλικά. Πιπέρι. Ελαιόλαδο. Οπωσδήποτε ελαιόλαδο στο τέλος. Αναγία μου. Και λίγα φρέσκα μυρωδικά, εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό το πιάτο είναι ονειρό. Για το χοιρινό ρόστο, κόβουμε το χοιρινό σε μικρά κομμάτια και απλώνουμε αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Μεταφέρουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε. Κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, τα σκόρδα σε φέτες και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το δενδρολίβανο, το θυμάρι, τις δάφνες, το μπελτέ και σοτάρουμε. Σβήνουμε με το κρασί και βάζουμε την ντομάτα και το ζωμό. Καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 2 με 2,5 ώρες. Αφαιρούμε το κρέας με τρυπητή κουτάλα και βάζουμε σε πιατέλα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στην άκρη. Κρατάμε τη σάλτσα στην κατσαρόλα και βάζουμε μέσα τα ζυμαρικά σε δυνατή φωτιά. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά με το κρέας, κεφαλοτήρι, πιπέρι, ρίγανη και ελαιόλαδο. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, άντε τώρα τι να σας πω για αυτό το φαγητό. Είναι τόσο μαγικό. Έχουμε συνηθίσει το κρέας κατσαρόλας να το τρώμε σκέτο με λίγο ρύζι. Αυτό το φαγητό όντως δείχνει ότι δώσαμε σημασία σε αυτό που κάναμε και όντως το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Το κρέας ιώνει, τα ζυμαρικά έχουν όλη τη γεύση από το κρέας. Το τυράκι απογειώνει το φαγητό μας, φρέσκο ελαιόλαδο και φρέσκο πιπέρι στο τέλος και θα φάτε κάτι μοναδικό. Καλή μας όρεξη.